Έχεις δει καθόλου celebrity get me out of here? Θέλουμε να μας πεις πώς σου έχει φανεί. Δύο επεισόδια βέβαια έχουν παίξει. Το είδα κι εγώ λίγο. Και μέσα από τα social media και να μην ήθελα. Πετάγεται από παντού και στις εκπομπές σχολιάζεται πάρα πολύ. Πώς σου φάνηκε? Ήταν λίγο σαν ένα κακέκτυπο του Survivor κατά την άποψή μου. Γιατί το λες αυτό? Μου βγάζει μια θλίψη αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω. Θλίψη? Ναι, δεν ξέρω. Έχει κάτι θλιβερό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που... Τα αγωνίσματα, ο τρόπος που... Το κόνσεπτ του παιχνιδιού. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό. Τα είναι σαν σκετσάκια. Σαν θεατρικό, ναι. Με λίγη δράση. Είναι λίγο κακοστημένο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι πάντα το κόνσεπτ. Το θέμα είναι πόσο σωστά δομημένο είναι κάτι. Και εγώ μπορώ να σκεφτώ να κάνω το πιο ωραίο κόσμημα. Αλλά η κατασκευή του να μην είναι σωστή και να μην επιτρέψει τον κόσμο να περάσει από μέσα αυτό το συνέστημα που θέλω να έχει. Άρα θεωρείς ότι το casting είναι αυτό που το κάνει θλιβερό το παιχνίδι? Όχι, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό για το casting. Και υπάρχουν και άνθρωποι που τους ξέρω και είναι και φίλοι μου. Και ποτέ για μένα, να σας πω, δεν ευθύνονται που κατηγορούν τους ανθρώπους της τηλεόρασης αν πηγαίνουν εκπομπές τους ή δεν πηγαίνουν. Δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι. Πιστεύω ότι πάνω απ' όλα ευθύνονται αυτοί που στείλουν τις εκπομπές, οι αρχισυντάκτες. Αυτοί που καλούνται να το δομήσουν και να προσφέρουν μια συνταγή στο κοινό που θα την αγκαλιάσει και θα του αρέσει. Με συμφέρει, αυτό το κρατάω. Νεφέλη, εσύ θα το